Καλημέρα. Τι κάνετε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν αντέχω άλλο με την κουζίνα, ειλικρινά. Δεν έχω χώρο να βάλω τα πράγματά μου πουθενά. Δεν πειράζει. Τι κάνετε, παιδιά? Με βλέπετε αγοροξυπημένη, γιατί ξύπνησα πριν από λίγο και γίνεται χαμός. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πλέον καθόλου. Δεν δίνω σημασία. Θα κάνω στα παιδιά μου να φάνε μπρέτσελ. Είχα καιρό να τους πάρω από το σούπερ μάρκετ. Θέλω βεγκάνο. Παιδιά, χθες Παρασκευή κοιμήθηκα στο καναπέ. Με πήρε ύπνος εκεί. Δεν κατάλαβα τίποτα. Έβλεπα σασμό και λέω, κάτσε εδώ τώρα στο καναπέ να το δεις με την ησυχία σου και τα λοιπά. Μην πας μέσα στον υπολογιστή. Κάτσε, ξάπερε παιδί μου. Παιδιά, μου λέει ο άντρας μου, σε ξύπνησα, μου λέει δύο φορές. Για να έρθεις, μου λέει, μέσα στο κρεβάτι. Παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Και ενώ ο καναπές είναι, εντάξει, τον άνοιξα να γίνει κρεβάτι, αλλά και πάλι, ξέρεις τώρα, παιδί μου, τώρα δεν γίνεται κρεβάτι. Θα πιαστεί λίγο η πλατούρα, θα πιαστεί λίγο το κουταράκι, θα πιαστεί λίγο ο... Δεν θα το πω. Παιδιά, είχε τέτοια ησυχία που κοιμήθηκα και ξεκουράστηκε το κεφάλι μου, ξεκουράστηκε το σώμα μου. Είχα χθες μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά. Μιλάμε για χαμό, γιατί να ξέρετε κάτι, όταν τα παιδιά δεν έχουν ρουτίνα, τα επηρεάζει πάρα πολύ στη συμπεριφορά τους. Και μπορώ να σας το εγγυηθώ εγώ αυτό. Εμείς χθες, βάζω τα μπέτρια, γι' αυτό έκανε φασαρία. Εμείς χθες είχαμε πάλι έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς μία συναδελφός μου πήγε κάτω, την οποία την εκτιμώ πάρα πολύ στον άνθρωπο. Είναι πολύ καλό παιδί, Γερμανίδα. Έπρεπε λοιπόν να πάει κάτω. Κάποια παιδιά από τον κάτω όροφο ήρθαν στον πάνω όροφο, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό για να τα φροντίσουν τα παιδάκια. Μισό λεπτό να τα βάλω πίσω, τα μπράβε. Με αποτέλεσμα τα δικά μας τα παιδάκια του γκρούπε να είναι σε μια φάση τρέλας. Να είναι από εδώ, να είναι από εκεί, να δακώνουν, να χτυπάνε. Εγώ να λέω μέσα μου, θα παραιτηθώ. Τώρα θα παραιτηθώ. Αυτή τη στιγμή θα παραιτηθώ. Θα τιμώ την παραίτησή μου, γιατί στείλω στη διευθύντρια. Δεν το έκανα. Λέω μέσα μου, Αλεξάνδρα, κράτα. Είναι μόνο μία μέρα. Σε λίγες ώρες θα πάω σπίτι. Πήγα και φούλαρα και το αυτοκίνητό μου. Μην με κοροϊδέψετε. Με τον Κυριάκο πήγα, γιατί δεν έχω ξαναβάλει ποτέ βενζίνη στη ζωή μου. Θα το πω δημόσια. Έμαθα όμως και το κάνω και αυτό. Περήφανη για το πράγμα, γιατί τώρα θα πεταχτεί κάποιος έξυπνος από κάτω από τα σχόλια. Και καλά τώρα εσύ είσαι έξυπνη, και καλά τώρα εσύ έκανες κάτι καινούριο στη ζωή σου. Ναι, φίλε μου, έκανα κάτι καινούριο. Έβαλα βενζίνη μόνη μου. Έβαλα την κάρτα μου, πήρα αυτό το ματσούκι από εκεί μέσα. Πώς λέγεται, το λάστιχο, και το έβαλα στο κινητό μου. Και φούλαρα. Και τώρα ξέρω ότι την επόμενη φορά θα πάω μόνη μου να το κάνω. Δεν χρειάζομαι τον Κυριάκο. Ναι. Θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το σχετικό βίντεο, για το προηγούμενο βίντεο που πήρα πολλά μηνύματα. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να σας πω κάτι, ότι σε περίπτωση που χρειάζεστε ψυχολόγο και έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε, γιατί εγώ πλήρωσα, παρόλο που μένω στο Μόναχο και μπορούσα να πάω σε κάποιον ψυχοθεραπευτή εδώ πέρα να με δει. Ήταν τόσο μεγάλη λίστα αναμονής, μάλλον οι άνθρωποι δεν είναι πολύ καλά σε αυτή την πόλη, που λέω, οκ, δεν βαριέσαι, για να μην πω τίποτα άλλο, θα πάω μόνη μου στην Αριστονίκη. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα. Εγώ δεν παίρνω χρήματα από αυτό, να το ξεκαθαρίσω, σε καμιά περίπτωση δεν το έκανα. Απλά επειδή η ψυχολόγος μου είναι πάρα πολύ καλή ψυχολόγος, εμένα με έχει βοηθήσει απίστευτα πάρα πολύ στη ζωή μου. Γιατί το έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει και λέω όσα λέω. Αν δεν θέλετε πάλι την Αριστονίκη και θέλετε να πάτε κάπου αλλού, στον Πειραιά. Εγώ έχω έναν πάρα πολύ καλό φίλο. Δεν θα πω το όνομά του. Τον αγαπάω πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Είναι ψυχολόγος πολλά χρόνια, πολύ μεγάλη εμπειρία. Και είναι στον Πειραιά και αν θέλετε μπορείτε να μου πείτε, να σας δώσω το τηλέφωνο του, να σας πω πού είναι το γραφείο του, να πάτε να κοιτάξετε τον εαυτό σας. Πιστέψτε με, παιδιά, δεν το λέω υποτιμητικά, σε καμιά περίπτωση είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορέσετε να κάνετε τον εαυτό σας, ψυχοθεραπεία. Εγώ σκέφτομαι να αρχίσω,
Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αφαιρέσω κάποια άλλα έξοδα για να μπουν αυτά. Γιατί δεν είμαι ο Νάσης, ούτε είμαι η Deutsche Bank. Πρέπει λίγο να μαζευτώ, γιατί όπως είμαι που ψάχνουμε σπίτι, ο Αύγουστος έρχεται, θα θέλουμε να κατέβουμε κάτω στην Ελλάδα, μπορεί να πάμε και πουθενά αλλού, δεν έχω κανονίσει τίποτα, αλήθεια σας το λέω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, θέλω να έχω στην άκρη, γιατί έχω και παιδιά κτλ. Οπότε πρέπει να μαζέψω από κάπου αλλού και να πάνε εκεί. Θα δούμε τώρα. Αυτά. Είναι σημαντικό να κοιταζόμαστε, να κοιτάζουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε, να τον αποδεχόμαστε, διαφορετικά οι άλλοι δεν θα το κάνουν. Και επειδή είμαστε σε μια εποχή που με τα social media αυτό βγαίνει προς το έξω, μιλάμε για YouTube, μιλάμε για, εντάξει, Facebook όχι τόσο πολύ, μιλάμε για Instagram, μιλάμε για TikTok, TikTok που γίνεται χαμός από coaches, από ψυχολόγους, από συνταγές υγιεινές, από χορτοφάγους, είτε εγώ δεν είμαι χορτοφάγος, εγώ μπορεί να μην τρώω κρέας και να τρώω ψάρι, αλλά χορτοφάγος δεν είμαι. Χορτοφάγος σημαίνει ξηρή καρπή, λαχανικά, φρούτα και τέτοια πράγματα. Μισό λεπτό. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ο γιος μου ήθελε κάτι. Εν τω μεταξύ, μόλις είδα στην πλούσα μου ότι έχω ένα λεκέ εδώ. Χίλια συγγνώμη, δεν το έκανα από άλλη ψεύδος μου. Απλά δεν το είδα. Γιατί κοιμήθηκα με τα ρούχα, κοιμήθηκα με την πλούζα. Λοιπόν. τι θέλω να πω. χάλια όλα πίσω. Δεν παριέσαι. Ήθελα να πω ότι σε περίπτωση που. Που χρειάζεστε λοιπόν ψυχολόγο στον Πειραιά, ειδικά στην Αθήνα δηλαδή, εγώ μπορώ να σας δώσω το τηλέφωνο του, να πάτε, να κοιταχτείτε. Επίσης, την Πέμπτη έκανα καθαρισμό στα δόντια μου. Άμα θέλετε να σας πω την οδοντίατρο που πήγα εδώ στο Μόναχο να πάτε, είναι πάρα πολύ καλή, πολύ προσεγμένη γυναίκα, πολύ επαγγελματία στη δουλειά της. Πραγματικά μου καθάρισε τα δόντια πάρα πολύ καλά. Σκέφτομαι να κάνω λεύκανση, αλλά όχι εδώ, γιατί θα τα χρησιμοποιήσω στην Ελλάδα. Να πάω να αφήσω τα λεφτά μου στην πατρίδα μου. Λοιπόν, μου τα καθάρισε τα δόντια πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εγώ γενικά είχα από παιδί ίσια δόντια, πρέπει να κάνω αποτρίχωση, ίσια δόντια, αλλά επειδή σαν άνθρωπος, βασικά όχι σαν άνθρωπος, είναι λάθος αυτό που λέω, έπρεπε να πάω να κάνω καθαρισμό τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, κάθε 6 μήνες δηλαδή, δεν το έκανα. Και γι' αυτό και τα δόντια μου δεν ήταν τόσο καθαρά. Και πήγα και έκανα τον καθαρισμό μου και όλα καλά. Ναι, τα καθάρισε όλα. Τα έκανα λαμπίκο όμως. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά. Απλά θα ήθελα στην Ελλάδα να κάνω μια λεύκανση. Γιατί θεωρώ ότι το χαμόγελο είναι πάρα πολύ καλό να είναι λευκό. Λοιπόν, αφού τα πάμε όλα. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμάς ο καιρός εδώ δεν είναι και τόσο καλός. Εντάξει, έχει ήλιο, αλλά είναι παγίδα. Διότι βγαίνεις έξω με τον μπουφανάκι, όπως τα παιδιά μου λόγω χάρη που βγήκαν έξω στον κήπο χτες στο σχολείο, χωρίς μπουφάν. Πάρ το βήχα τώρα. Λοιπόν, αλλά τους έχω με τις εισπνές, οπότε θα περάσει γρήγορα. Το πολύ πολύ να πάμε καμιά βόλτα, θα δούμε που δεν ξέρω ακόμα. Να προσέχετε γενικότερα με τον καιρό, γιατί μπορεί να έχει να έχει λίγο περισσότερο ζεστούλα, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι το καλοκαίρι. Τώρα στην Ελλάδα δεν ξέρω τι βαθμούς έχετε, εκεί πέρα εμείς εδώ πέρα έχουμε 12. Και καλό θα ήταν να προσέχουμε, διότι οι αρρώστιες παραμονεύουν. Αυτά. Έχω ξεκινήσει και διαβάζω το βιβλίο μου, τους γονείς που σας έλεγα. Και είναι πραγματικά το απίστευτο βιβλίο. Πάρα πολύ καλό βιβλίο. Όταν με το καλό το τελειώσω και θα είναι σύντομα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Λογικά σας πω να πάτε να το πάρετε, είναι φανταστικό. Καλύτερα να δίνουμε λεφτά σε κάτι τόσο σημαντικό, παρά σε βλακιούλες. Λοιπόν, σας αφήνω, έχω να κάνω προπόνηση, έχω να μαζέψω όλο το χάος εδώ μέσα και από το μπαλκόνι μου. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να σας αγαπάτε. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από αυτό. Εντάξει. Το έχουμε πει αυτά. Μην τα ξαναλέμε. Θα τα ξαναλέμε όμως. Λοιπόν, σας φιλώ και σας αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όλους. Έναν προς έναν εκεί έξω. Φιλάκια.